Συνεχίζουμε λοιπόν με το Greek Poker Championship. Έξι παίκτες έχουν απομείνει. Πολλοί θεατές, βλέπουμε το ενδιαφέρον μεγάλο στην αίθουσα. Ο Μπουζαλάς ο Γιάννης σε μια εικόνα που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου τραπεζιού με πολλές μάρκες μπροστά του, κάνει raise εδώ. 29.000 μάρκες το raise από τον Γιάννη τον Μπουζαλά. Πάσο όλοι οι παίκτες, έχουμε φτάσει στο Big Blind, το που κάθεται ο Παπαδόπουλος ο Σάββας. Φαίνεται να έχει κάτι ενδιαφέρον, θέλει να παίξει. Για να δούμε. All-in τελικά, 70.000 περίπου είναι το all-in του Παπαδόπουλου του Σάβα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης να αποφασίσει, μόνο ο Γιάννης ο Μπουζαλάς που έκανε το αρχικό raise. Πρέπει να βάλει ακόμα 50.000. Ο Γιάννης ο Μπουζαλάς για να μπει στην παρτίδα. Call τελικά από τον Γιάννη τον Μπουζαλά και έχουμε showdown, άνοιγμα των φίλων. Άσο ντάμα για τον Γιάννη τον Μπουζαλά, άσος βαλές για τον Παπαδόπουλο τον Σάβα. 75-25 υπέρ του Γιάννη τον Μπουζαλά η κατάσταση. Έχει σηκωθεί ο Παπαδόπουλος ο Σάβας, χρειάζεται τη βοήθεια της τύχης εδώ. Το flop είναι με ρίγα 10-2. Θέλει ντάμα εδώ. Ανοίγει και άλλη μία κούπα, έχουμε ρίγα 10-2-2 και βαλέ στο River δίνει κέντα στο Γιάννη τον Μπουζαλά και ένα ζεύγο βαλέτα στον Παπαδόπουλο τον Σάβα που δεν είναι αρκετό. Αποκλεισμό λοιπόν για τον Παπαδόπουλο τον Σάβα. Στην έκτη θέση το χρηματικό του έπαθρο είναι 2.700 ευρώ. Ρετάει τους αντιπάλους του. Ένα παίκτη με πολύ μικρή εμπειρία στο Texas Hold'em καταφέρει να φτάσει μέχρι την έκτη θέση του Greek Poker Championship. Ο Γιάννης Μπουζαλάς παίρνει τις τελευταίες του μάρκες και βρίσκεται σε ακόμα πιο δυνατή θέση. Πέντε παίκτες απομένουν. Την ώρα που ο Γιάννης Μπουζαλάς δίνει και αυτό στο χέρι του στον αποχωρούντα τον Παπαδόπουλο τον Σάβα. Ο Ηλίας ο ζωγράφος, τον βλέπουμε εδώ από τη θέση του Small Blind, κάνει raise τις 35.000. Οι υπόλοιποι έχουν πάει πάσο, μόνο το Big Blind μένει να μιλήσει που είναι ο Γιάννης ο Μπουζαλάς. Και από το Big Blind κάνει call ο Γιάννης ο Μπουζαλάς, έχοντας το πλεονέκτημα της θέσης αφού ανοίξουν τα φύλλα. Ένα όμορφο πλάνο από το κύπελο που θα απονεμηθεί στον νικητή. Το flop ανοίγει με 7-3-9. 3-7-9 στο flop. Πρώτος μιλάει ο Ηλίας ο ζωγράφος που ήταν στο small blind. Και πιάνει μάρκες για να ποντάρει. Ποντάρει ο Ηλίας ο ζωγράφος. 50.000 είναι το ποντάρισμα του Ηλία του Ζωγράφου. All in ανακοινώνει ο Γιάννης ο Μπουζαλάς και σπρώχνει τις μάρκες του μέσα. Ρέστα από τον Γιάννη τον Μπουζαλά εδώ. Ο Ηλίας ο Ζωγράφος το σκέφτεται. Πολύ δυνατό το ποντάρισμα μετά τις 50.000 από τον Ζωγράφο. Σκέφτεται αρκετή ώρα ο Ηλίας ο ζωγράφος, είναι δύσκολη θέση του, έχει αρκετές μάρκες για να τις ρισκάρει όλες σε μια παρτίδα χωρίς να είναι σίγουρος απέναντι στο Big Blind. Εδώ με τον Γιάννη τον Μπουζαλά, ο οποίος κάνει και σχόλιο. Λέει ότι ακόμα κι άσο 9 να έχεις, θα πρέπει να πας πάσο εδώ, λέει στον Ηλία τον ζωγράφο. Ο Ηλίας ο ζωγράφος όντως πηγαίνει πάσο τελικά. Ο Ηλίας ο Μπουζαλάς ανοίγει τα φύλλα του και δείχνει δύο ζεύγια ότι είχε τελικά, τριάρια, εφτάρια. Και έδειξε μάλιστα την επιλογή του εδώ να μπει στο raise του Ηλία του Ζωγράφου πριν flop με ένα τόσο μέτριο φύλλο έχοντας απλά το πλεονέκτημα της θέσης. Ο Χατζιαδάμου εδώ στην επόμενη παρτίδα που παρακολουθούμε από τη θέση under the gun στους 5 παίχτες που έχουν απομείνει παίζει τα ρέστα του. 30.000 μάρκες είναι περίπου τα ρέστα του Χατζιαδάμου. Ο Ηλίας ο ζωγράφος είναι αυτός που το σκέφτεται από τη θέση του button με αρκετές μάρκες μπροστά του.
κάνει κόλ τελικά Ηλίας ο Ζωγράφος. Πεντάρια για τον Χατζιαδάμου, άσος Βαλές για τον Ηλία τον Ζωγράφο. Μοιρασμένες πιθανότητες με ελαφρύ προβάδισμα για τα πεντάρια του Χατζιαδάμου. Άσος και Βαλές στο φλόπ όμως. Δίνουν δύο ζεύγοι ήδη στον Ηλία τον Ζωγράφο. Θέλει πεντάρι ή δύο φύλλα για κέντα εκεί ο Χατζιαδάμου για να παραμείνει στο τουρνουά. Το τέρν είναι ντάμα. Πεντάρι και μόνο πεντάρι θα σώσει τώρα τον Χατζιαδάμου. Το ρίβερ όμως είναι οχτάρι και εδώ έρχεται ο αποκλεισμός για τον Χατζιαδάμου στην πέμπτη θέση. Το χρηματικό του έπαθρο είναι 3.150 ευρώ. Βλέπουμε και τα φύλλα της παρτίδας, της τελευταίας παρτίδας για τον Χατζιαδάμου. Τέσσερις παίκτες πλέον απομένουν. Δυναμώνει τη θέση του ο Ηλίας ο Ζωγράφος. Πλέον τα δύο μεγαλύτερα στάξ στο τραπέζι είναι κατά σειρά Γιάννης Μπουζαλάς, Ηλίας Ζωγράφος και μετά τα μικρά στάξ ο Νικολόπουλος και ο Ζορμπάς. Με τέσσερις παίχτες να έχουν απομείνει, ο Ηλίας Ζωγράφος είναι στη θέση under the gun και κάτω συγχρόνως. Από τη θέση under the gun λοιπόν, ο Ζωγράφος εδώ κάνει raise, συνεχίζει δυνατά όταν τώρα που απέκτησε και πολλές μάρκες. Η επιθετικότητά του λογικό είναι να αυξηθεί. Ρέιζ στις 25.000 από τον Ηλία τον Ζωγράφο. All in από τον Ντίνο τον Ζορμπά. Περίπου 50.000 είναι τα ρέστα του Ζορμπά εδώ. Πάσο από τον Νικολόπουλο. Ο Ηλίας τον Ζωγράφος πρέπει να βάλει ακόμα 25.000. Σχεδόν ό,τι και να έχει πρέπει να μπει. Pot committed όπως λέμε. Μπαίνει τελικά ο Ηλίας τον Ζωγράφος και ανοίγουν τα φύλλα. Άσο ντάμα για τον Ντίνο τον Ζορμπά. Ντάμα 9 για τον Ηλία τον Ζωγράφο που βρίσκεται πολύ πίσω σε πιθανότητες. 75-25 περίπου. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό για ισοπαλία, περίπου 1,5%, 1-2% ανάμεσα. Για να δούμε το φλόπ. Το φλόπ είναι με 5, 6 και 9. Να το 9 εδώ του Ηλία τον Ζωγράφο. Ατυχία για τον Ζορμπά που χρειάζεται οπωσδήποτε άσο. Ρίγας έρχεται στο τέρν. Καμία βοήθεια για τον Ζορμπά, περιμένει τον άσο, αλλιώς αποκλεισμός Βαλές στο River. Καμία βοήθεια για τον Τίνο Ζορμπά, άτυχος αυτή την παρτίδα. Έρχεται ο αποκλεισμός του. Στην τέταρτη θέση, το χρηματικό του έπαθλο είναι 4.050 ευρώ, μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Τίνο Ζορμπά, που χρειάστηκε μια ατυχία για να τον οδηγήσει στον αποκλεισμό. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει. Αφήνει τρεις παίκτες στο τελευταίο τραπέζι και δέχεται τα συγχαρητήρια και από τον Νικολαίδη. Που αποχώρησε νωρίτερα. Ο Ηλίας ο Ζωγράφος με τη βοήθεια της τύχης μαζεύει περισσότερες μάρκες. Οι ικανότητες του αδιαφεσβήτητες βέβαια. Όμως ένα τουρνά πάντα χρειάζεται και η τύχη. Τρεις παίκτες λοιπόν έχουν απομείνει. Γιάννης Μπουζαλάς, ο Γιώργος ο Νικολόπουλος και ο Ηλίας ο Ζωγράφος. Ο Γιάννης ο Μπουζαλάς εδώ κάνει limp in ενώ είναι 6 και 12.000 τα blinds με τις 6.000 επιπλέον. 6.000 έχει βάλει ήδη του small blind, βάζει τις 6.000 επιπλέον ο Γιάννης Μπουζαλάς. Ο Νικολόπουλος ο Γιώργος απαντάει με all in και κάνει call τελικά ο Γιάννης Μπουζαλάς και ανοίγει άσο 8. Ο Νικολόπουλος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος γιατί έχει άσο 4. Πιθανότητες υπέρ του Γιάννη τον Μπουζαλά με πιθανότητα και για ισοπαλία και για split pot. Για να δούμε όμως τι θα ανοίξει στο board στα κοινά φύλλα. Έχουν 2, 7 και Βαλές με 2 κούπες. 2 κούπα, 7 κούπα και Βαλές μπαστούνι είναι στο φλόπ. Ντάμα κούπα, 3 κούπες κάτω. Έχει και το 8 κούπα ο Γιάννης Μπουζαλάς. Πεντάρι στο River, ήθελε 4-2 τεσσάρια μένανε μόνο για τον Νικολόπουλο στο River. Δεν ήρθε κάποια από αυτά και έτσι ήρθε ο αποκλεισμός για τον Νικολόπουλο τον Γιώργο στην τρίτη θέση. Μια πολύ τιμητική τρίτη θέση που του χαρίζει χρηματικό έπαθλο 5.850 ευρώ. Μένουμε έτσι με 2 παίκτες στο τελευταίο τραπέζι, τον Γιάννη τον Μπουζαλά και τον Ηλία τον Ζωγράφο για το heads up.